προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Σερών, σε ένδειξη τιμής για το έργο που με τους εκλεκτούς συνεργάτες της επιτελεί, συνδέοντας τα νήματα της ιστορίας, σμιλεύοντας την περηφάνεια και τον θαυμασμό για την προγονική δόξα, ψηφοθετώντας την ελπίδα στο πρόσωπο της σύγχρονης Ελλάδας. Να είστε καλά και να έχετε καλή δύναμη. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά με όλη μου την καρδιά όλους εσάς και πρώτα εσάς για αυτή την τιμή που μου κάνετε. Εγώ είμαι μία απλή αρχαιολόγος η οποία κάνω το καθήκον μου αυτή τη στιγμή και έχουμε την τύχη να έχουμε μία καταπληκτική ανασκαφή, μία οικουμενική ανασκαφή που παρόμοιά της δεν υπάρχει. Αυτό και μόνο δίνει χαρά σε όλους μας, όχι μόνο στους αρχαιολόγους, αλλά φαντάζομαι και σε όλους τους άλλους πολίτες και της χώρας μας και στον κόσμο ολόκληρο και της Ιφιλίου. Χαίρομαι πάρα πολύ, ευχαριστώ θερμά και εύχομαι καλή συνέχεια στο έργο σας, που είναι πολύ σοβαρό και ξέρω ότι είστε στο πλευρό μας για κάθε στιγμή και κάθε βοήθεια που χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάλι. Και το δικό σας. Εγώ έχω ένα δωράκι μικρό για τον κύριο Πρόεδρο. Και για την ΠΕΒ, βέβαια. Ναι. Και για όλη την ομάδα. Είναι ένα εκμαγείο. Ένα αγείο, θα τα ανοίξετε, ναι. Από το Αρχαιολογικό Μουσείο Αμφίπολης. Από την αρχαία νεκρό. Έτσι το έχουμε για να μην σπάει. Είναι ο μεθυσμένος έρωτας. Πέστε το, είναι ο μεθυσμένος έρωτας, έτσι τη λέγεται. Είναι το καπάκι μιας πηξίδας. Ένας έρωτας. Ορίστε. Είναι το καπάκι μιας πηξίδας και είναι ένας έρωτας που είναι σκυμμένος πάνω σε έναν γύο. Μάλιστα. Είναι το καπάκι μιας πηξίδας, λέει, και είναι ένας έρωτας που είναι σκυμμένος, καταβεβλημένος είναι φαίνεται, πάνω σε ένα αγγείο. Δείχνει και την αγάπη για το κρασί της περιοχής μας. Έτσι, εδώ της περιοχής. Ευχαριστούμε πολύ. Και όλες τις Ελλάδες βέβαια. Έτσι. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Είμαστε εδώ για να μετάσχουμε στη συνεδρίαση την εναρτήρια της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, γιατί ακριβώς πιστεύουμε στον ενεργό ρόλο του πολίτη, ο οποίος εκφράζεται μέσα από τους Δήμους και τα περιφερειακά οργανά τους. Η κυβέρνηση πιστεύει ότι η στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι το κυρίαρχο στοιχείο, διότι μέσω αυτού θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα τα οποία δεν θα υπάρχει ανάγκη να λυθούν σε υψηλότερα επίπεδα. Άρα λοιπόν η συμπαράστασή μας θα είναι συνεχής, σταθερή και προς κάθε κατεύθυνση. Βασικός στόχος είναι να ελαχιστοποιήσουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, να στηρίξουμε τις διαδικασίες οι οποίες θα γίνουν μέσα από τα καινούργια ευρωπαϊκά προγράμματα, το επωνομαζόμενο ΣΕΣ 2014-2020, για δράσεις οι οποίες θα βοηθήσουν την περιφέρεια να αποκτήσει τη δική της δυναμική. Από την άλλη πλευρά, επελέγει ένας χώρος ο οποίος συμβολίζει για την Ελλάδα την δύναμη του παρελθόντος, αλλά και τις ικανότητες που έχει ο Έλληνας να προχωρήσει στο παρόν και στο μέλλον. Και με αυτό το σκεπτικό, θα περιμένετε να ακούσετε. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν είμαστε εδώ για να στείλουμε ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα ζει, αναπνέει, είναι δυνατή και θα ξαναμεγαλουργήσει. Χαιρετίζω την πρώτη αυτή συνεδρία της ΠΕΔ και όπως διαβεβαίωσα για τους δημάρχους όλης της Κεντρικής Μακεδονίας, η σχέση με την περιφέρεια ήταν και θα παραμείνει πολύ στενή, τόσο για να επιλύσουμε προβλήματα που χρονίζουν στην περιοχή μας, όσο και για να αναβαθμίσουμε τη σχέση αυτή σε σχέση με το νέο ΕΣΠΑ που ξεκινάει σε λίγο καιρό, το ΣΕΣ. Από εκεί και μετά βεβαίως οι λόγοι που βρίσκεστε σήμερα εδώ έχουν και ένα δεύτερο θέμα και είναι και την τιμητική διάκριση στην κυρία Περιστέρη. Τι γίνεται με την Αμφίπολη, τι θα κάνετε? Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Περιστέρη, όπως την έχω διαβεβαιώσει και την ίδια και την ομάδα της, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που ήταν η πρώτη που στάθηκε δίπλα στην κυρία Περιστέρη στην προσπάθεια αυτή που κάνει. Έτσι και θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα. Ήδη εκπονούμε ένα σχέδιο ανάπτυξης των υποδομών της περιοχής της Αμφίπολης,
για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα σε συγκεκριμένα έργα που θα αναβαθμίσουν την περιοχή και θα της επιτρέψουν να γίνει πιο φιλόξενη προς ξένους και Έλληνες επισκέπτες. Σήμερα ήρθαμε εδώ και με ένα ποσό της τάξης των 30.000 ευρώ ενισχύουμε οικονομικά τον Δήμο για να κάνει όλα εκείνα τα έργα και τις εργασίες που απαιτούνται για να υποστηρίξουν το κυρίως έργο της κυρίως ανασκαφής δηλαδή. Ένα μέρος δώσαμε εμείς. Συνέβαλε και το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών. Ο ίδιος ο Δήμος με τους πενιχρούς πόρους του. Άλλωστε είναι ο πιο μικρός Δήμος 38. Σε πληθυσμό από τους 38 Δήμους της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το θέμα το οποίο συζητείτε, το εισηγήθηκα ήδη μέσα και γι' αυτό θα ληφθεί ομόφωνη απόφαση, είναι η παραχώρηση κατά χρήση του νεοκλασικού κτηρίου, αυτού του ωραίου κτηρίου, περιουσιακού στοιχείου της πρώην ΤΕΒ Γνωμού Σερών, που ήδη είναι περιουσιακό στοιχείο της Περιφερειακής Ενώσεως Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, κατά χρήση στον Δήμο Σερών, προκειμένου να το αξιοποιήσει για τις ανάγκες του Δήμου Σερών. Τέτοιες καλές πρακτικές θα συνεχίσουμε να κάνουμε σε όλο το γεωγραφικό σώμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και θα επισκεφθούμε και παραλιακούς δήμους με τα γνωστά προβλήματα που έχουν με τον τουρισμό, με τα λιμάνια κλπ, με τα οδικά τους δίκτυα, αλλά και ακριτικούς δήμους και οικισμούς που βρίσκονται στις παραμεθόριες περιοχές. Είναι ιδιαίτερη η τιμή για το Δήμο Αμφίπολης, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας να συνεδριάσει εδώ στο Δημοτικό Διαμέρισμα του Ροδολίβου, στην έδρα του Δήμου Αμφίπολης. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και δημόσια και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ για την επιχορήγηση προς το Δήμο Αμφίπολης της τάξης των 30.000 ευρώ. Είναι ένα ικανοποιητικό ποσό που μπορεί να μας βοηθήσει στην υποστήριξη του ανασκαφικού έργου, μιας και γνωρίζετε όλοι ότι τα οικονομικά των Δήμων βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση. Είναι μια γενναία βοήθεια που θα μπορέσει να βοηθήσει το Δήμο να ανταπεξέλθει στο έργο του.